Τα είπε όλα ο Πάτρε Νικηφόρος. Πόσα ακόμα να έχει κάποιος να πει. Αυτό που έχω να πω είναι ότι... Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση και η τωρινή και οι προηγούμενες το μόνο που προσπαθούν να μας πείσουν είναι ότι η αποκρατικοποίηση και η πώληση της ΔΕΗ γίνεται για λόγους ανταγωνισμού. Είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα έχει επιτευχθεί. Σήμερα που μιλάμε το 40% των παραγωγών ελληνικής ενέργειας ανήκουν σε ιδιώτες. Σήμερα που μιλάμε ανησυχούμε ότι την επόμενη μέρα στην απεργία δεν θα μπορέσουμε να πιέσουμε την κυβέρνηση με τη μείωση των μεγαβάτ, γιατί θα βγουν μέσα οι ιδιώτες ταυτόχρονα πλουτίζοντας με την υπεράψηση της κιλοβατόρας. Θα σας πω κάτι που συνέβη εχθές. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ 4 κρατικές εταιρείες συμμετείχαν για να αποκρατικοποιήσουν τον ελληνικό ΑΔΜΙΕ. Ο ελληνικός κρατικός ΑΔΜΙΕ πωλείται σε κρατικές εταιρείες. 3 του εξωτερικού, Βελγική, Ιταλική και Καναδέζικη και σε μια Κινέζικη αγνώστων συμφερόντων. Αναρωτιόμαστε, είναι ιδιωτικοποίηση αυτή, είναι αποκρατικοποίηση αυτή ή είναι ένα καθαρό ξεπούλημα της ελληνικής γης, των ελληνικών υδάτων, της ελληνικής δυναμικής παραγωγής. Εμείς ως εκπρόσωποι των εργαζόμενων στο Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ και ο συνάδελφος Φωτόπουλος έχουμε υποσχεθεί ότι θα δώσουμε κάθε αγώνα που χρειάζεται με το θεσμικό μας ρόλο. Δεν θα ψηφίσουμε κανένα νομοσχέδιο που θα αποκρατικοποιεί τη ΔΕΗ. Δεν θα ψηφίσουμε καμία ρύθμιση που θα βοηθάει στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Δεν θα υπογράψουμε κανένα πρωτόκολλο στο οποίο θα βοηθάει την χώρηση της ΔΕΗ. Αυτήν τη στάση θα την κρατήσουμε. Την υποσχεθήκαμε στους εργαζόμενους, την υποσχεθήκαμε στους πατεράδες μας, γιατί ζούμε από ορίχους γενές ολόκληρες, την υποσχεθήκαμε στην τοπική κοινωνία. Καλό αγώνα, θα είμαστε όλοι εκεί που πρέπει και όταν πρέπει.